πώς παίρνουμε το πιστοποιητικό νόσησης. Να πω λίγο εισαγωγικά, Φέη μου, γιατί είναι σημαντικό για όλους που μας ακούν και τους εργαζόμενους που θα επιστρέψουν και στους χώρους εργασίας και πιο εντατικά από τη Δευτέρα. Η απλή σύσταση γιατρού ή γνωμάτευση γιατρού ότι κάποιος πρέπει να μείνει στο σπίτι ή ότι έχει υποκείμενο νόσημα κτλ. Δεν συνιστά την επίσημη διαδικασία για να πάρει την νόμιμη άδεια της απουσίας ή το πιστοποιητικό νόσησης ή την άδεια ασθενείας ή την επιδότηση που υπάρχει. Δεν αρκεί πολύ πια σημαντικό, αυτό, προσέξτε το, ναι. Πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, για να τη δούμε. Πρώτο ερώτημα, πώς παίρνουμε το πιστοποιητικό νόσησης. Το πιστοποιητικό νόσησης μπορούμε να το πάρουμε είτε με PCR για ανεμβολίαστους ή εμβολιασμένους με τις δύο δόσεις, ή με rapid test για εμβολιασμένους με τις τρεις δόσεις. Mm-hmm. Επομένως, με τρεις δόσεις αρκεί το rapid. Αρκεί το rapid test ακόμη με τα μέτρα τα ισχύοντα. ο χρόνος είναι οι 14 μέρες και η ισχύ του είναι στις 3 μήνες. Δηλαδή ισχύει με τα σημερινά δεδομένα για 90 ημέρες. Ναι. Μια παρένθεση μόνο, συγγνώμη. Βεβαίως. Με τα πιστοποιητικά νόσης έγινε και ένα λαλούμ με το, την ημερομηνία που βάλανε τις 4 Δεκεμβρίου. Ναι. Τα προ 4 Δεκεμβρίου ήταν 180 μέρες ισχύ. Τα μετά 4 Δεκεμβρίου ήταν 90. Θα αρχίσουμε πάλι να ζούμε τώρα ότι τα πολλά μέτρα θα δημιουργήσουν αντιφάσεις. Μπέρδεμα και κενά. Να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο τώρα. Θέλω να πω το εξής. Η συνεχόμενη αναπαραγωγή μέτρων, όπως το πολύ σωστά το λένε. Φέρνει σύγχυση. Δηλαδή, ο κόσμος τον επιχείρησε. Εγώ στο γραφείο. Το ζεις, ναι. Μας παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, τελικά ισχύει. Αυτό το πιστοποιητικό νόσης δεν ισχύει. Αυτός έχει rapid αρνητικό, έχει θετικό. Να ρωτήσω εγώ τώρα και κάτι άλλο και τους δυο σας και τους τρεις σας. Κάποιος που είχε εμβολιαστεί και με τις δύο και με τις τρεις δόσεις και κάνει το PCR ή το rapid και παίρνει το πιστοποιητικό νόσησης. Μετά για να κινηθεί στην κοινωνία, κινείται με το πιστοποιητικό νόσησης ή με το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Ποιο έχει την κυριαρχή ισχύ μετά, τι θα επιδεικνύει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Όχι. Άρα ανοιχτό είναι και αυτό. Είναι, θα μετράει το πιστοποιητικό νόσησης. Το πιστοποιητικό νόσησης και με βάση και την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι το πιο αυτό, αυτό θα γίνει και αυτή, γιατί είναι το πιο πρόσφατο. Το θέμα είναι να κλείσει αυτή η μεγάλη τρύπα που υπήρχε, όπου εγώ, σαν τριπλά εμβολιασμένος, νοσούσα και με το πιστοποιητικό εμβολιασμό μπορούσα να πάω όπου θέλω. Οπουδήποτε, βεβαίως. Που ρώτησεστε, Φέη, φαντάζομαι κάτι... ότι τις επόμενες μέρες, όταν... Ρωτήσουμε και τον κύριο Θεμιστοκλέους μετά. Αυτών των παράλληλων, των πολλαπλών ταχυτήτων, θα πρέπει να ομαλοποιηθεί, όταν θα κλείνουν δηλαδή, τα 14ήμερα από αυτές τις νοσήσεις, εκεί θα πρέπει να αρχίσει να ξεκαθαρίζει... Θεωρητικά απευθύνεται η νόσηση σε όσους έχουν νοσήσει, ενώ το εμβολιασμό σε όσους έχουν εμβολιαστεί. Για να δούμε. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Συνταγογράφηση άδεια ασθενεία. Συνταγογράφηση. Γιατί θα πάρετε λεφτά από αυτό. Σύμφωνα. Και εδώ μιλάμε για πάνω από τις τρεις μέρες, θα το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει έννοια της μακράς ασθενείας. Ναι. Μέχρι το τριήμερο δεν υπάρχει έννοια της μακράς ασθενείας, υπάρχει βραχή ασθένεια που υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις. Μετά τις τρεις μέρες λοιπόν είναι απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση από δημόσια δομή, δηλαδή δημόσιο νοσοκομείο ή γιατροί του ΕΟΠΗ, με τη διαδικασία της άειλης συνταγογράφησης, που πρέπει να περιλαμβάνει μέσα το θετικό τεστ, τα συμπτώματα και τις ημέρες αναρωτικής άδειας που συστήνει ο γιατρός. Αυτή είναι η επίσημη άρα διαδικασία. Άρα κάποιος πρέπει να επισκεφθεί νοσοκομείο για να περιμένει να κάνει όλα αυτά. Να πάω. Ή άμα πάω θα δημιουργήσω μεγαλύτερο πρόβλημα και περισσότερα κρούσματα. Τι θα γίνει. Μπορώ να στείλω ένα μέλος της οικογένειάς μου. Χρειάζεται να γίνει αξιοδότηση. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό προκρίνεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ώστε να μπορέσει. Με γίνεται δηλαδή. Αν ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εδώ πέρα νομίζω είναι. Μπορεί να μας πει ο Νίκος. Τι γίνεται δηλαδή. Παίρνω τηλέφωνο τον γιατρό και μπαίνει και τα χτυπάει. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει στο νοσοκομείο που είναι πιο δύσκολο. Σωστό, γιατί περισσότεροι αυτό ρωτάνε. Λένε, θα πάω από μόνο μου, θα δημιουργήσω μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι πραγματικό. Κάθε μέρα από αυτό τι θα γίνει. Έκλεισαν τα νοσοκομεία. Εγώ κάνω ένα τεστ και είμαι θετικό π.χ. Έτσι, παίρνω τον πλάτσο τον γιατρό μου και του λέω, γιατρέ, είμαι θετικό. Τι κάνω. Το χαρτί και αυτά. Μπαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα που γίνεται η άλλη συνταγογράφηση και με τον ΝΑΜΚΑ μου, επειδή έχω και εγώ άλλη, με τον ΝΑΜΚΑ μου την ώρα που μου. Άρα στο κάνει ο οικογενειακός γιατρός. Δεν χρειάζεται να πας σε νοσοκομείο. Εφόσον γίνεται ηλεκτρονικά, αποφεύγεται η προσέλευση. Ωραία. Να δώσουμε και τη διεύθυνση. Είναι το www.efka.gov.gr EL και κάθετος επίδομα. Εκεί. Αυτή είναι η διαδικασία εκεί για να υπάρξει και τι κατατίθεται η εκεί, κατάθεση της άδειας στην ΕΦΚΑ. Και καλό είναι να γίνει αυθημερών αυτή η διαδικασία, όπως και η ενημέρωση του εργοδότη. Ναι. Περιλαμβάνει την ιατρική γνωμάτευση, την αποδοχή από εργοδότη, γιατί υπάρχει μια διαδικασία βασική στο εργατικό και στο ασφαλιστικό δίκαιο. Πρέπει να το αποδεχτεί και ο εργοδότη. Άρα την ώρα που κάνει την κίνηση. Δηλαδή την άδεια. Την ώρα που κάνει την κίνηση ο εργαζόμενος στο efka.gr, στο gov.gr, έρχεται ένα email στον εργοδότη,
όπου λέει ότι ο εργαζόμενος σας πλάτης Κωνσταντίνος έχει καταθέσει αίτημα για αναρωτική άδεια. Και πρέπει να το αποδεχτεί. Μπαίνει στον αν δεν το κάνει ο εργοδότης, έχει μπλοκάρει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι το παλιό. Δημήτρη, θα το θυμάσαι, είναι το παλιό χαρτί που παίρναμε από το ΙΚΑ. Το αδειόχαρτο. Που ήταν, είχε βγει 5 εκατομμύρια φωτοτυπίες. Που η άδεια του δεν το αποδεχτεί. Εκεί λοιπόν η ιατρική γνωμάτευση, αποδοχή από εργοδότη, ηλεκτρονική έκδοση επιδόματος ασθενείας. Ηλεκτρονικά, εδώ ένα μεγάλο θέμα θα μας πει ο Κωστής. Τι καθυστέρηση θα έχουμε εδώ πέρα. Λέει σε τρεις μέρες θα έχει βγει έτσι. Η απάντηση και θα είναι ναι. Γίνεται. Μακάρι. Όχι. Έτσι. Όχι. Εδώ η εμπειρία είναι η ευχή μας, η πρώτη μας ευχή για το νέο έτος. Για να γίνουν αυτά μήνες, πράγματα. Έξι μήνες. Τέσσερις μήνες. Η εμπειρία για, τώρα. Για να βγει η απόφαση ότι χορηγείται επίδομα στον... Όλο αυτό το μεσοδιάστημα δεν έχει το επίδομα. Όχι, θα το πάρει 3-4-5 μήνες μετά. Χαιρετίσματα. Μέχρι να γίνει καθάριση. Υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας. Το 1555. Μόνο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά θα δούμε αν θα αντέξει το σύστημα να βγάζει σε τόσο μεγάλο αριθμό και μέσα σε τρεις μέρες. Αυτό θα δοκιμαστεί. Αυτό που σήμερα με τον άλλο τρόπο που ξέραμε έβγαζε 6-8 μήνες καθυστέρηση για να φτάσει. Σε ό,τι αφορά τώρα άδεια γονέων. Να πούμε για κάτι φίλο, δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμο. Έχει ήδη νομοθετηθεί η άδεια των γονέων. Αυτή είναι μια πρόσθετη άδεια στον ιδιωτικό τομέα. Πέρα και έξω και πάνω, μη συμψηφιζόμενοι με τις άλλες, σε περίπτωση που έχει νοσήσει το παιδί. Ναι. Και αυτή είναι κατελά 14 μέρες ή και παραπάνω, εφόσον ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία της ιατρικής γνωμάτευσης. Αυτό δίνεται στην περίπτωση με τον που ίδιο τρόπο το που δείξαμε παιδί, πριν. Να μπορεί να παρακολουθήσει ο γονέας. Και το παιδί πώς το δηλώνει ο γονέας. Δηλώνει με την νόσηση του παιδιού, δηλώνει τα δικαιολογητικά, ότι την συγγενική του ιδιότητα. Να σου και πω, έχει μια χαρτούρα, μια γραφειοκρατία όλο αυτό, έχει, έτσι. Έχει.